Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι αποτελεί μια τεράστια υποδομή για τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη. Μάλιστα, ο ίδιος διαβεβαίωσε πως το τούνελ στο συνδετήριο δρόμο θα γίνει, αποκαλύπτοντας πως θα είναι η εικόνα του νέου αεροπορικού κόμβου της Κρήτης αλλά και του νέου υπερσύγχρονου δρόμου που θα οδηγεί σε αυτόν. Το δικό δίκτυο, ένας που θα πάει προς το Καστέλι, θα δει ότι κατασκευάζεται ο δρόμος. Όμως θέλουμε την έγκριση για το τούνελ. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πιέζεται ασφιχτικά για αυτό το έργο. Πάρα πολύ. Και είστε και από τους πρώτους που το ανέφερε, θυμάμαι, πριν από κάποια χρόνια, ενώ υπήρχε αφισβήτηση από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου. Το χαρακτήριζε όχι απαραίτητο για την περιοχή. Ναι, δεν ήθελα για διάφορους λόγους. Να σας πω ένας λόγος. Ποιος θα το συντηρεί? Πρώτα είναι η ασφάλεια του πολίτη. Mm-hmm. Δεν είναι ποιος θα το συντηρεί. Υπάρχουν ευθύνες, όποιος όταν κατασκευαστεί να υπάρχει η συντήρηση. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αποκάλυψε πως ακόμα και αν υπάρξουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου, αυτές δεν θα ξεφύγουν πολύ των τελικών χρονοδιαγραμμάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα αντιπλημμυρικά έργα, που είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητα. Άρα, η εκτίμηση δική μου είναι ότι το τούνελ θα γίνει, όπως επίσης τα αντιπλημμυρικά που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν τα αντιπλημμυρικά, και επίσης μια σειρά παράλληλων έργων τα οποία στην πορεία μπορούν να γίνονται. Ωστόσο, προβληματισμός επικρατεί για το οδικό δίκτυο και την εικόνα αυτού που συνδέει το νέο αερολιμένα με τον κρητικό νότο. Κάνουμε ένα μικρό έργο και έχουμε παρατάσεις. Δεν γνωρίζω αν ξεφύγουν από το χρονοδιάγραμμα. Εδώ αυτό που χρειάζεται μετά, επειδή υπάρχει μια μελέτη στο Υπουργείο και είναι 35 χιλιόμετρα για τον νότιο οδικό άξονα που πρέπει να ολοκληρωθεί, δεν έχει δοθεί εντολή στον ανάδοχο που έχει αυτή τη μελέτη για την ολοκλήρωση. Το οικογενειακό δίκαιο βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποίησε σήμερα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο Δικηγορικός Σύλλογος. Επιτάπητος τέθηκαν τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή του νόμου του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν γύρω από το θέμα της υιοθεσίας. 3 χρόνια πέρασαν από την εφαρμογή του νόμου που αναμόρφωσε το οικογενειακό δίκαιο της χώρας μας, με δικηγόρους και επιστήμονες να καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου στο Επιμελητήριο. Τελείωσε δηλαδή αυτή η απομόνωση του πατέρα ή μερικές φορές και της μητέρας, ενός από τους δύο γονείς, όταν υπάρχει ένα διαζύγιο, και πλέον με βάση το νόμο και οι δύο γονείς, παρόλο που χωρίζουν, είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν να λειτουργούν, ειδικά ως προς τα παιδιά τους, σαν δύο υπεύθυνοι γονείς. Πράγματι, έχουμε σήμερα μια σημαντική ημερίδα που αφορά στο οικογενειακό δίκαιο. Το οικογενειακό δίκαιο, όπως έχει διαμορφωθεί με τους τελευταίους νόμους του 2021 και τον πολύ πρόσφατο του 2024, εξαιρετικοί εισηγητές, καθηγητές και των τριών νομικών σχολών της χώρας, είναι πρόθυμοι να μας διαφωτίσουν. Όπως σημείωσαν, ο σχετικός νόμος κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλάζοντας τα δεδομένα στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με το κρίσιμο ζήτημα της συνεπιμέλειας παιδιών μετά το χωρισμό γονέων, καθώς επιφυλάσσουν ισότιμο γονεϊκό ρόλο και στους δύο γονείς, οι οποίοι θα λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για την ανατροφή επιμέλεια παιδιών και όχι μόνο. Δεν υπάρχουν λύσεις κονσέρβα. Αυτό το οποίο είναι καλό για τη μία οικογένεια μπορεί να μην λειτουργήσει σε μια άλλη οικογένεια. Αυτό λοιπόν που παρατηρούμε και έχει μεγάλη σημασία είναι ότι διαπιστώνουμε ότι οι δικαστές κάθονται και κοιτάνε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τους χαρακτήρες του κάθε γονέα, αν έχουν ή δεν έχουν τη διάθεση, τη δυνατότητα, την ικανότητα να ασχοληθούν με το παιδί τους, και βγάζουν αποφάσεις κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Στο μικροσκόπιο του νομικού κόσμου μπήκε ο πρόσφατος νόμος για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, όπως και η απόκτηση τέκνων. Δηλαδή, με βάση το γεγονός ότι παντρεύονται οι άνθρωποι του ίδιου φύλου, για παράδειγμα ότι μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί, αλλά δεν μπορούν να κάνουν παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα. Γιατί στη συζήτηση σε σχέση με τον γάμο είχαν δημιουργηθεί διάφορες παρανοήσεις, όπως δηλαδή ότι ξαφνικά θα εμφανιστούν πολλά ζευγάρια ανδρών τα οποία θα κάνουν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας. Δεν επιτρέπεται καν αυτό. Σε επίπεδο χώρας έχουν τελεστεί 60 περίπου γάμοι ομόφυλων ζευγαριών, ωστόσο διάσταση απόψεων καταγράφεται γύρω από το ζήτημα της απόκτησης τέκνων μέσω της βοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ, όπως επισημάθηκε, υπάρχουν θολά σημεία στον επίμαχο νόμο. Φυσικά και θα μπορούν να υιοθετούν. Στην τεχνητή γονιμοποίηση
Υπάρχει μια διάσταση απόψεων στον νομικό κόσμο, η οποία συνδέεται με τη βασική προϋπόθεση πρόσβασης στην τεχνητή γονιμοποίηση, που είναι με βάση τη μέχρι σήμερα κρατούσα γνώμη η ιατρική αναγκαιότητα.